Πάμε κατευθείαν, αφού σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, να συνδεθούμε με τον απεσταλμένο του Sky στην Μαριούπολη, τον Σταύρο Ιωαννίδη. Σταύρο, καλησπέρα. Ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή? Λοιπόν, Απόστολε, εδώ και λίγη ώρα έχουν κοπάσει οι πυροβολισμοί, αυτές οι καταιγιστικές ρηπές που ακούγαμε νωρίτερα, οι οποίες έπεφταν σε απόσταση όχι πολύ μακριά από το ελληνικό προξενείο που βρισκόμαστε. Εδώ και λίγη ώρα φαίνεται πως η κατάσταση είναι κάπως ελεγχόμενη. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως έχει τελειώσει κάτι, διότι γνωρίζουμε ότι περιμετρικά της πόλης υπάρχουν ανεπτυγμένες δυνάμεις και από την δυτική πλευρά, όπου σύμφωνα με πληροφορίες πλέον και η Μελιτούπολη βρίσκεται στα χέρια του ρωσικού στρατού, ελέγχεται πλήρως. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Κατά πληροφορίες έχει πέσει η Μελιτόπολη. Είναι στα δυτικά της Μαριούπολης, Σταύρο Ιωαννίδη. Σωστά, Μάρκο. Σωστά. Είναι περιοχές όπου βλέπαμε και τις προηγούμενες ημέρες να κινούνται στρατιωτικά οχήματα της Ρωσίας, τεθωρακισμένα και άρματα μάχης. Τώρα και επίσημα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δίνεται τουλάχιστον από τη ρωσική πλευρά ότι η περιοχή αυτή έχει καταληφθεί. Οπότε από εκεί ο δρόμος είναι κομμένος στην πραγματικότητα, αλλά και στην Ζαπορίζια. Και εκεί υπάρχει κίνηση ρωσικών δυνάμεων από την περιοχή του Ντονιέτσκ που κατέβηκαν πιο δυτικά, οπότε θα λέγαμε πως ουσιαστικά η Μαριούπολη που βρισκόμαστε είναι περικυκλωμένη από ρωσικές δυνάμεις, έχει σφίξει πάρα πολύ ο κλοιός. Σήμερα ακούγαμε βομβαρδισμούς και κρότους από οβίδες όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μάλιστα, κυρίως στοχεύουν στο ανατολικό τμήμα της πόλης, όπου χθες είχαμε και πολλές ζημιές σε κτίρια αλλά και τραυματίες, καθώς και νεκρούς, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος της πόλης, τουλάχιστον 3 νεκρούς. Και όλα αυτά ενώ σε όλα τα μέτωπα της Ουκρανίας υπάρχουν μάχες εν εξελίξη αυτή τη στιγμή, και στο Κίεβο και στο Χάρκοβο και σε άλλες περιοχές, όπου διαρκώς λαμβάνουμε πληροφορίες για εκρήξεις και για βομβαρδισμούς. Η πόλη, βέβαια, όπως μπορείτε να δείτε αυτή τη στιγμή, είναι πολύ φάντασμα. Δεν κυκλοφορεί κανείς, υπάρχει καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας. Θα λέγαμε πως μετά την γενική επιστράτευση που κηρύχθηκε και μετά την επιβολή στρατιωτικού νόμου, η ολόκληρη Ουκρανία είναι μια χώρα, μια εμπόλεμη ζώνη στην πραγματικότητα, αφού σημειώνονται παντού επιχειρήσεις και φαίνεται, παιδιά, πως θα έχουμε μια νύχτα μεγάλη, μια νύχτα με εξελίξεις. Καθώς περιμένουμε, όπως λένε οι πληροφορίες, ενδεχομένως και κάποια επίθεση, όπως μας λέει Σταύρο Ιωαννίδη, μέσα στις επόμενες ώρες. Ωστόσο, αυτή η ησυχία είναι η ησυχία της αγωνίας, καθώς προηγήθηκαν πάρα πολλά σπυρά, σφοδρά πυρά, ανταλλαγή υπηρών στον αστικό ιστό. Και να θυμίσουμε πως, μιλώντας στον Sky, ο πρόξενος της Μαριούπολης απίφθινε ισχυρή σύσταση στον κόσμο, στους ομογενείς, να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία, να παραμείνουν στα καταφύγια και να είναι σε συνεχή επικοινωνία με τις ελληνικές προξενικές αρχές, Σταύρο Ιωαννίδη. Αυτές οι οδηγίες έχουν δοθεί, Μάρκο, να υπάρχει συσκότηση, να έχουν κλειστά τα φώτα στα σπίτια τους οι πολίτες, να μπουν σε καταφύγια, σε χώρους όπου υπάρχει ασφάλεια, να αποφεύγουν φυσικά τις μετακινήσεις. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να βρίσκεται κάποιος έξω στον δρόμο αυτή την ώρα, και βέβαια να επικοινωνούν με τις προξενικές αρχές οι Έλληνες και όσοι διαθέτουν ελληνικό διαβατήριο, προκειμένου να μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για το πώς μπορεί να φύγουν. Αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι ακούγεται κάποιο μηχανοκίνητο όχημα. Όχι, συγγνώμη, δεν είναι μηχανοκίνητο όχημα. Ακούγεται. Είναι ήχος από κινητήρα, νομίζω, κινητήρα ελικοπτέρου. Πολλά γίνεται, ναι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς. Ακούγεται ένας ήχος πάρα πολύ περίεργος από την περιοχή. Δεν νομίζω πως είναι σιρήνα, παιδιά. Είναι κάποιο μηχανοκίνητο όχημα ενδεχομένως ή κάποιο κινητήρα. Και κρότη, ακούγονται και κρότη. Σε κάθε περίπτωση να προσέχετε και εσύ. Είναι ίσως και ο συνάδελφος Μπασίσογλου, ναι, που πλήττει την πόλη. Σας το έλεγα και πριν ότι υπάρχουν πληροφορίες που λένε πως ενδεχομένως μέσα στις επόμενες ώρες ένα ακόμη κύμα επιθετικό χτυπήσει τη Μαριούπολη, προκειμένου να οι δυνάμεις αυτές που λέγαμε ότι βρίσκονται περιμετρικά να μπουν μέσα στην πόλη. Μάλιστα, είχε προειδοποιήσει και ο δήμαρχος της Μαριούπολης το απόγευμα σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ότι μπορεί να υπάρχουν ήδη στοιχεία αυτονομιστών μέσα στην πόλη, όπου θα προσπαθήσουν να καταλάβουν κέρια σημεία και να προσπαθήσουν να σαμποτάρουν δίκτυα που είναι σημαντικά για την πόλη και τους πολίτες. Μας ενημερώνει και ο Γιάννης Αδαμίδης ότι αφενός στη Μελιτόπολη έφτασαν από θαλάσσιση, ότι υπάρχουν και αποβατικές δυνάμεις προς την Μαριούπολη, οπότε είναι προφανές ότι
Ο στόχος της ρωσικής πλευράς είναι να αποκλείσει την Ουκρανία από την πρόσβαση στη θάλασσα, στα διάφορα αυτά μέρη, και για την Μελιτόπολη και για την Μαριούπολη. Έχεις εσύ εικόνα, μπορείς να καταλάβεις περίπου πόσο μακριά, πόσα αυτό χιλιόμετρα μακριά ξέρουμε μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή ο ήχος που εσύ λαμβάνεις? Κοιτάξτε, αυτό που ξέρουμε μέχρι στιγμής είναι πως υπήρχε μια πληροφορία από Αμερικανό εξωματούχο που έλεγε πως ετοιμάζεται μια αεροπορική δύναμη να φτάσει στα παράλια της Αζοφικής θάλασσας, στα δυτικά από την Μαριούπολη που βρισκόμαστε εμείς. Οπότε υποθέτω η απόσταση αυτή δεν θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, θα μπορεί να διανυθεί δηλαδή μέσα σε λίγες ώρες. Από τη Μελιτούπολη είναι περίπου 3 ώρες η Μαριούπολη, οπότε και εκεί αν υποθέσουμε ότι ήδη από το πρωί υπήρχαν εικόνες που έδειχναν τεθωρακισμένα και άρματα να κινούνται στους δρόμους της πόλης, καταλαβαίνει κανείς ότι μέχρι νωρίς το απόγευμα θα μπορούσαν να βρίσκονται έξω από την πόλη στην οποία βρισκόμαστε εμείς, στη Μαριούπολη. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, ξέρουμε ότι το μέτωπο το ανατολικό απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Είναι, θα λέγαμε, πάρα πολύ σφιχτός ο κλοιός. Τώρα, όση ώρα σας μιλάω, ακούγονται διάφοροι ήχοι, διάφορα κροναρίσματα στο βάθος, ήχοι από μηχανοκίνητα. Δεν μπορώ να σας μεταφέρω με σιγουριά αν είναι ουκρανικά ή ρωσικά. Σταύρο, κυρίες και κύριοι, αν πράγματι έχει πέσει η Μελιτόπολη, είναι πολύ πιθανό να έχουμε δραματικές εξελίξεις και στις γύρω τις κοντινές περιοχές. Νομίζω ότι είναι αναμενόμενο, Μάρκο, πως θα κινηθούν και προς τα εδώ δυνάμεις. Βέβαια, όλες αυτές τις πληροφορίες τώρα τις μεταφέρουμε πάντα με επιφύλαξη, διότι, παιδιά, αν δεν δούμε κάτι, ξέρετε, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Υπάρχει ένας πόλεμος παραπληροφόρησης, προπαγάνδας και από τις δύο πλευρές. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί με όσα μεταδίδουμε. Δεν είναι και εύκολο να διασταυρώνονται και οι πληροφορίες, έτσι, τα γεγονότα. Πράγματι, είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες και εμείς έχουμε την πληροφόρηση αυτή. Πρέπει να σας πω πάντως ότι προς το παρόν τουλάχιστον δεν ακούγονται εκρήξεις και πυροβολισμοί, η εικόνα δηλαδή που είχαμε νωρίτερα από την πόλη. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει η νύχτα. Θα είναι σίγουρα μια μεγάλη νύχτα. Βέβαια. Ο κόσμος βρίσκεται στα καταφύγια, Να σε διακόψω, Σταύρο, για να πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Financial Times, ο πρόεδρος Ζελένσκι έχει ζητήσει διαμεσολάβηση από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπένετ να έρθει σε επαφή με τους Ρώσους για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για την εκεχηρία. Αυτό πάντα σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Financial Times. Και βεβαίως παραμένουμε πάντα συνδεδεμένοι μαζί σου στην Μαριούπολη. Εσείς βρίσκεστε στο ελληνικό προξενείο, που αντιλαμβάνομαι ότι είστε μια ομάδα δημοσιογράφων, καθώς και οι προξενικοί υπάλληλοι εκεί και διανυκτερεύετε. Σωστά, Σταύρο? Σωστά, Απόστολε. Mm-hmm. Πλέον εδώ η βάση μας έχει γίνει το ελληνικό προξενείο. Είναι το μοναδικό ασφαλές έδαφος που μπορούμε να βρισκόμαστε και εμείς. Υπάρχει καταφύγιο, υπάρχουν εφόδια. Mm-hmm. Και βέβαια είμαστε, όπως είπες, σε διαρκώς επικοινωνία με τις προξενικές αρχές και με τους υπαλλήλους, προκειμένου να συντονίζουμε τις κινήσεις μας, ώστε να μην κινδυνεύσει κανένας συνάδελφος, γιατί είμαστε όλοι εδώ. Και βέβαια περιμένουμε να δούμε πώς θα οργανωθεί και αυτό το σχέδιο για την απομάκρυνση όσων έχουν ζητήσει τη συνδρομή του προξενείου, όσοι θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα. Ήδη γνωρίζουμε για την απομάκρυνση του προσωπικού της πρεσβείας στο Κίεβο. Εδώ στην Μαριούπολη είναι αρκετές δεκάδες οι αιτήσεις που έχουν γίνει ήδη στο προξενείο, στις προξενικές αρχές. Mm-hmm. Και βέβαια κάθε μέρα έρχεται κόσμος που ζητά να φύγει. Είδαμε φυσικά και το απόγευμα πάρα πολύ κόσμο στον σταθμό των τρένων εδώ στη Μαριούπολη. Καραβάνια έφευγε ο κόσμος. Κυρίως ήταν βέβαια μητέρες με παιδιά και ηλικιωμένοι που έμπαιναν στο τρένο για τη Λβίβ. Ήθελαν να μεταφερθούν δυτικά σε ασφαλέστερο σημείο, ώστε να μπορέσουν από εκεί να περάσουν στη Μολδαβία και έπειτα στη Ρουμανία ή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, για να διαφύγουν από τον πόλεμο, όπως μας λένε. Διότι ειδικά καταλαβαίνετε πως για τα παιδιά είναι πάρα πολύ δύσκολες οι στιγμές αυτές. Απ' την άλλη, βέβαια, οι σύζυγοι συνήθως, όπως με όσους τουλάχιστον μιλήσαμε, έμεναν πίσω, διότι ξέρετε, υπάρχει και η επιστράτευση που έχει κηρυχθεί, δεν μπορεί κάποιος να φύγει από τη χώρα. Έτσι λοιπόν οι οικογένειες σπάνε, φεύγουν οι γυναίκες με τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι και οι υπόλοιποι μένουν εδώ. Είναι απίστευτες οι στιγμές αυτές που ζήσαμε στον σταθμό των τρένων το απόγευμα. Βάλε μια ανοχελία, είδαμε τις συγκλονιστικές ανταποκρίσεις που έκανες ακριβώς